Καλημέρα σε όλη την παρέα από Κίνα. Είμαστε εδώ πάλι σήμερα για να δώσουμε τα προγνωστικά μας για μια δύσκολη αγωνιστική. Δύσκολη γιατί ερχόμαστε και από διακοπή 2 εβδομάδων λόγω της εθνικής ομάδας, αλλά και δύσκολη γιατί τα περισσότερα παιχνίδια είναι αρκετά αμφίρροπα και έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ωστόσο, με τον αέρα του 5 στα 7 στις προηγούμενες μας προβλέψεις, ξεκινάμε με το Βόλο Σέρας. Ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι με δύσκολο προγνωστικό για το ποιος θα επικρατήσει. Πάμε στο goal-goal, το οποίο το βρίσκουμε περίπου στο 1.94. Ατρόμητος Πανετολικός, και εδώ είναι ένα αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι, αλλά με δύο ομάδες που τρώνε και δέχονται goal. Ο Ατρόμητος στα περισσότερα μάτια του πρωταθλήματος είναι goal-goal, οπότε και εδώ θα πάμε στο goal-goal, που είναι και κοντά στο δίφραγκο. Λαμία Αστέρας, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω προγνωστικά μια αγωνιστική χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον ένα χ. Οπότε για μένα, για αυτή την αγωνιστική, το Λαμία Αστέρας είναι το χ της αγωνιστικής σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Και εδώ είναι ένα αμφίρροπο παιχνίδι, αλλά νομίζω και εκτιμώ ότι το χ είναι ένα αποτέλεσμα που δεν θα χαλάσει και κανένα από τους δύο. Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Ο Ολυμπιακός έρχεται και αυτός μετά από τη διακοπή με πάρα πολλούς διεθνείς στη σύνθεσή του, οπότε δεν είχαν χρόνο να δουλέψουν και να προετοιμαστούν μαζί με το Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν θα σκαλώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το διπλό είναι, ο άσος μάλλον, είναι μια πολύ χαμηλή απόδοση, οπότε θα πάω με μια καλύτερη απόδοση που θέλει τον Ολυμπιακό να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα. Και αυτό είναι μια απόδοση πάνω από 1.80. Όπως την έχω βρει. Ο Ολυμπιακός θα σκοράρει και στα δύο ημίχρονα. Όφη Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι όλα τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες με το χαμό του Μπάλντοκ μπορούν να λειτουργήσουν συσπηρωτικά και για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με μπροστάρι βέβαια τον Μπακασέτα, ο οποίος έδειξε στην Εθνική ότι μπορεί πραγματικά να σηκώσει μια ομάδα στις πλάτες του και ειδικά μέσα στο Γουέμπλεϊ, πόσο δε περισσότερο να μπορέσει να σηκώσει μια ομάδα στις πλάτες του μέσα στο Ηράκλειο. Το δεδομένο κατά πολλούς είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει μέσα στο Ηράκλειο, πάμε σε άμεση αλλαγή προπονητή. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν οι παίκτες θέλουν αλλαγή προπονητή ή θέλουν τον προπονητή, αν παίξουν οι παίκτες και για τον προπονητή αλλά και για τον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους, θα έρθει το διπλό. Το διπλό, ωστόσο, νομίζω το δίνουν πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή το 1.61 που το βρήκα, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή απόδοση για το διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στο Ηράκλειο. Επειδή όμως το πιστεύω, και επειδή πιστεύω ότι θα γίνει ένα γερό παιχνίδι, ειδικά στην αρχή, και πιθανόν ο Παναθηναϊκός να το καθαρίσει στο τέλος, τα τελευταία 15-20 λεπτά, θα δώσω χ ημίχρονο διπλό τελικό, που είναι σε μια πολύ καλύτερη απόδοση. Άρα, όφη Παναθηναϊκός, χ ημίχρονο διπλό τελικό. Πάμε στο Άρης Καλυθέα. Πριν τη διακοπή, ο Άρης ήταν σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα. Και εδώ είναι ένα ερωτηματικό να δούμε αν έχει διατηρήσει αυτή τη φόρμα του και μετά τη διακοπή. Η Καλυθέα δεν είναι εύκολο κατάβλητη ομάδα. Ωστόσο, αν ο Άρης συνεχίσει να είναι ψηλά στην κορυφή της βαθμολογίας, θέλει να κερδίζει τέτοιου είδους μάτς. Και εδώ ο άσος είναι πολύ μικρό ποσοστό, οπότε θα πάω 2-3 γκολ. 2-3 γκολ, δεν πιστεύω ότι το μάτς θα ανοίξει πολύ. Θα κερδίσει ο Άρης, θεωρώ, αλλά 1-0, 2-0 κάπου εκεί. Και τέλος το ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αν μιλούσαμε και εδώ πριν από τη διακοπή, η Πλάστιγκα θα έγερνε ενδεχομένως προς την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έρχεται μετά τη διακοπή με ένα full roster τώρα, χωρίς πολλές απώλειες. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες απώλειες μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα ντέρμπι. Είναι και εδώ πάρα πολύ δύσκολο το να δώσεις ένα προγνωστικό. Δεν πιστεύω ότι θα ανοίξει και αυτό το παιχνίδι. Οπότε και εδώ πάμε με το 2-3 γκολ. Αυτά από μένα. Καλά να περνάτε και καλή αντάμωση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Η κούρσα του πρωταθλήματος συνεχίζεται για άλλη μία αγωνιστική στην προσπάθεια που κάνουν όλες οι ομάδες να πλασαριστούν στην καλύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Να δώσουμε τα προγνωστικά μας και για αυτή την αγωνιστική. Πάμε λίγο στο Πανθεσσαλικό, συντομία, θα τα δώσουμε τα προγνωστικά μας χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Βόλος Σέρες, ένα ενδιαφέρον μάτσο για τις δύο ομάδες. Ο Βόλος θέλει την νίκη, όπως και ο Πανσεραϊκός γιατί είναι τελευταίος. Νομίζω ότι δύσκολα θα φύγει αυτό το μάτσο από το Σταυρό. Οπότε πάμε Βόλος Σέρες Χ. Στο Περιστέρι διεξάγεται ο αγώνας Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Πανετολικός έρχεται με φόρα, ιδίως και μετά την νίκη που έκανε με την ΑΕΚ. Έχει πολύ καλή έδρα ο Ατρόμητος, έχει καλό προπονητή, αλλά και ο Πανετολικός δεν αστείευεται. Νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι δεν θα φύγει από το Χ, είναι η εκτίμησή μου. Οπότε πάμε Ατρόμητος Πανετολικός και με το Χ, 2 Χ έως τώρα. Πάμε στην Λαμία, επόμενο μάτς, Λαμία Τρίπολη. Χωρίς πολλά λόγια, εδώ θα δώσω το διπλό. Πιστεύω ότι η Τρίπολη έχει αρκετά καλύτερη ομάδα από τη Λαμία. Η Λαμία δεν έχει δείξει τίποτα φέτος, πραγματικά είναι αγνώριστη. Γιατί να μην πάρει το διπλό μια καλύτερη ομάδα από ότι διαθέτει η Λαμία. Διπλό λοιπόν Λαμία Τρίπολη. Πάμε παρακάτω, επόμενο μάτς, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, χωρίς πολλές συστάσεις. Ο Ολυμπιακός αν πιάσει την καλή του ημέρα μέσα στο γήπεδο του δεν αστειεύεται, μπορεί να βάλει και πάρα πολλά γκολ, μπορεί να συντρίψει μια ομάδα. Ο Λεβαδιακός είναι αδύναμος έναντι στον Ολυμπιακό. Θα πάμε με το over, αλλά θα βάλουμε και τον άσο για να ενισχύσουμε λίγο την απόδοση του over. Άσο και over λοιπόν, Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Επόμενο μας, στην Κρήτη, Όφη Παναθηναϊκός. Αγνώριστος φέτος ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει πολύ καλό σύνολο, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει την απαραίτητη χημεία που έχουν πολύ καλοί παίκτες όπως ο Τετέ και τα λοιπά για να είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Ο Όφη και αυτός δεν τα πάει και άσχημα. Βρίσκεται λίγο κάτω από την πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν επιθετικά. Δεν θα φύγει αυτό το μάτς πιστεύω από το goal-goal. Δεν θα δώσω σημείο εδώ, θα δώσω το goal-goal. Όφη Παναθηναϊκός, πάμε με το goal-goal παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο Κλειάδης Βικελίδης, Άρης Καλυθέα. Ο Άρης έγινε με φόρα, έκανε τις δύο νίκες, πολύ μεγάλες νίκες με τον Ολυμπιακό αλλά και με τον ΠΑΟΚ. Η Καλυθέα όμως και στα εκτός έδρας και στα εντός έδρας είναι το αγαπημένο του σημείο το Χ. Ο Σταυρός δεν διαθέτει και άσχημο σύνολο, έχει κοντράρει όλους τους μεγάλους, όλα τα μεγαθύρια και δύσκολα ιτήθηκε από τα μεγαθύρια. Πήρε και κάποιο αποτέλεσμα συμπερικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι και με τον Άρη έχει την δυνατότητα και τη δυναμική να αποσπάσει ένα βαθμό τουλάχιστον. Βέβαια το φαβορί είναι ο Άρης, δεν το συζητάμε. Και αν κάνει νίκη και με την Καλυθέα, νομίζω ότι θα τον κοιτάνε πάρα πολύ σοβαρά. Η προσωπική μου όμως πρόβλεψη για αυτό το μάτς είναι Άρης Καλυθέα Χ. Πάμε και το τελευταίο μάτς, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι δύο δικεφάλοι του Βορρά και του Νότου συγκρούονται σε ένα γήπεδο που ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει και τόσο καλά. Όσο ήταν το ΟΑΚΑ έπαιρνε και κάποια διπλά, κάποια αποτελέσματα. Η ΑΚ δεν αστειεύεται εκεί πέρα μέσα. Είναι αρκετά δυνατή, ωστόσο έχει φανερώσει κάποιες μεγάλες αδυναμίες και με μικρότερες ομάδες, όχι με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος, είναι πρώτος στη βαθμολογία. Ίσως να έχει κάποιο θέμα με τον Κωνσταντέλια. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ και μέσα στα θετικά αποτελέσματα εγώ θα βάλω όχι μόνο την νίκη, θα βάλω και την ισοπαλία γιατί θα τον κρατήσει στην διαφορά του βαθμολογικού πίνακα με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτος, αν πάρει Χ ή όχι. Θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά θα πάμε με το σημείο Χ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν Χ. Καλή μας επιτυχία παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα προγνωστικά της 8ης αγωνιστικής για την Super League. Τα παιχνίδια ξεκινάνε το Σάββατο και ολοκληρώνονται την Κυριακή με το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρίνα στις 8.30 ώρα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι που ανοίγει την αγωνιστική στις 5 η ώρα το Σάββατο είναι το Βόλος Πανσεραϊκός. Εξάποντο θα το χαρακτηρίζει κανείς και οι δύο ομάδες βρίσκονται χαμηλά. Θα κρατήσω το goal-goal και από μία κάρτα το οποίο βρίσκεται πάνω από το διπλασιασμό. Βάζουν τρώνε με ευκολία και οι δύο ομάδες. Θα περιμένω και δυνατές μονομαχίες. Goal-goal και από μία κάρτα.
Ατρόμητος Πανετολικός στο δεύτερο παιχνίδι στις 8. Ο Ατρόμητος στα τελευταία τρία παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, τρία παιχνίδια, έχει κερδίσει 16 κόρνερ. Ο Πανετολικός στα τελευταία τέσσερα έχει παραχωρήσει 19. Περιμένω από τον Πετράκη την, κατά την προσφυλή του τακτική να το σφίξει το παιχνίδι. Over 4,5 κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 1,95. Στην Λαμία, το τρίτο παιχνίδι του Σαββάτου στις 8.30, Λαμία Αστέρας Τρίπολης, το πήγα από εδώ, το πήγα από εκεί. Δεν καταλήγω σε κάποια επιλογή πολύ πολύ ζεστά. Αν έπρεπε να κρατήσω κάτι, αυτό θα ήταν η ισοπαλία. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, την άκρη τους, να το πω έτσι. Η Λαμία με τον Βόκολο προσπαθεί να της δώσει λίγο αυτοπεποίθηση, με χειρότερο βέβαια ρόστερ. Η Τρίπολη έχει ήδη αλλάξει δύο προπονητές χωρίς καλά-καλά να έχει βγει Οκτώβρης. Από ένα βαθμό και προχωράμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λεβαδιακό στις 4 η ώρα. Εδώ το συνδυαστικό, ο Λεβαδιακός να έχει περισσότερες κάρτες και ο Ολυμπιακός περισσότερα κόρνερ, βρίσκεται στο 1,85 και αποτελεί επιλογή. Οι υπόλοιπες επιλογές, οι υπόλοιπες αποδόσεις είναι πολύ χαμηλά για το παιχνίδι, δεν θα με απασχολήσουν. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στις 6 ώρα, στο παιχνίδι θα κάνουμε μαζί στο Marmita Sports. Όφη Παναθηναϊκός, με τον διαιτητή Τζίλο να σφυρίζει. Ο Παναθηναϊκός γενικά εμφανίζει μια δυστοκία, δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, δεν έχει σκοράρει σε ντέρμπι. Ο Όφη μετά το 3-0 της πρώτης αγωνιστικής από την ΑΕΚ έχει 6 σερί αμφίσκορα παιχνίδια. Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός για να πάρει κάτι από το παιχνίδι, για να πάρει τους βαθμούς της νίκης καλύτερα, θα χρειαστεί να σκοράρει δύο φορές. Γκολ-γκολ και από μία κάρτα, και αυτό πάνω από τον διπλασιασμό. Το παιχνίδι πριν το ντέρμπι, το Άρης Καλυθέα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Καλυθέα βολεύεται με τέτοιους αντιπάλους σαν τον Άρη, βολεύεται με τους μεγάλους, γιατί την παίζει πολύ καλά το transition που λέμε, τη μετάβαση. Ο Άρης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός απέναντι στην Καλυθέα. Θα βγάλει φάσεις. Κρατάω και εδώ το συνδυαστικό, η Καλυθέα να έχει περισσότερες κάρτες και ο Άρης περισσότερα corner. Θεωρώ πως βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή απόδοση, είναι στο 2-30 και αποτελεί επιλογή. Και στο ντέρμπι φυσικά στην Οπαπαρίνα, στο ντέρμπι Δικεφάλων, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συγκρούονται, σφυρίζει ο Μπρένοβιτς, ο Σλοβαίνος, 34 ετών, ο οποίος έχει ξανασφυρίξει δύο φορές στην Ελλάδα, σε παιχνίδια του Άρη. Ο Άρης είναι αίτητος με τον συγκεκριμένο διαιτητή, έχει φέρει 1-1 με τον Ολυμπιακό και έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Βέβαια δεν παίζει ο Άρης με τον συγκεκριμένο διαιτητή, ο συγκεκριμένος βρίσκεται, όπως είπαμε, στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Εδώ η επιλογή είναι κόκκινη κάρτα. Βρίσκεται στο 3.40, σε πολλές εταιρείες παίζεται πιο χαμηλά, αλλά στο 3.40 νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Περιμένω πολύ δυνατές μονομαχίες και από τις δύο ομάδες, από τους παίκτες των δύο ομάδων. Έχουν καλόπεδα που λέμε για να πάρουν κάρτα. 3.40, κόκκινη κάρτα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Κυριακή στις 6 ώρα. Θα έχουμε live το παιχνίδι Όφη Παναθηναϊκός από το Ηράκλειο, από το κανάλι του Marmita Sports. Να είστε καλά και να προσέχετε. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.